Ονομάζομαι Παπαμητούγα Κωνσταντίνα, είμαι κοινωνική λειτουργός. Βρισκόμαστε στην Πτολεμαΐδα, στο πρώτο δημοτικό σχολείο, με τον Ιπποκράτη και θα πραγματοποιηθούν προληπτικές εξετάσεις. Στις προληπτικές εξετάσεις, η ειδικότητα των γιατρών είναι παιδίατρος, οφθαλμίατρος, οριλά και οδοντίατρος. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται έπειτα από ραντεβού. Όποιος θέλει μπορεί να καλέσει το κέντρο κοινότητας της περιοχής, να κλείσει το ραντεβού και να έρθει. Έχουμε ορίσει να υπάρχουν το ραντεβού λόγω της κατάστασης του κορονοϊού, ώστε να προλαβαίνουμε να απολυμένουμε το χώρο. Μετά από κάθε παιδάκι δηλαδή απολυμένουμε, αερίζουμε και μετά μπαίνει ο επόμενος. Συνεργαζόμαστε με τους τοπικούς φορείς, με το Δήμο, με το νοσοκομείο, τον Ιατρικό και Ιατρικό Σύλλογο και φυσικά οι γιατροί που έρχονται να στελεχώσουν είναι εθελοντές γιατροί της περιοχής. Θα μείνει εδώ το πολυατρείο? Το πολυατρείο θα μείνει από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή. Θα βρισκόμαστε εδώ 9 με 3 καθημερινά. Αλλά είναι πολύ σημαντικό ο κόσμος να πάρει τηλέφωνο και να κλείσει ραντεβού για να έρθει. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στον αύριο χώρο του πρώτου δημοτικού σχολείου Πτολεμαΐδας, για να καλωσορίσουμε τον οργανισμό Το Χαμόγελο του Παιδιού με την κινητή μονάδα Ιπποκράτης, η οποία βρίσκεται για πρώτη φορά στο Δήμο Εορδαίας, και να υποδεχτούμε και τους μικρούς μας φίλους που δέχτηκαν να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ο Δήμος Εορδαίας πραγματοποιεί ένα πενθήμερο υγείας με δωρεάν προληπτικούς ιατρικούς και οδοντιατρικούς ελέγχους σε συνεργασία με Το Χαμόγελο του Παιδιού, τον Ιατρικό και Οδοντιατρικό Σύλλογο Κοζάνης και με την αρρωγή της Εθελοντικής Ομάδας Ανδρώνικος. Πρόκειται για ένα πενθήμερο υγείας, όπως είπαμε, στο οποίο εθελοντές γιατροί, παιδίατροι, οφθαλμίατροι, οτορινολαριγκολόγοι και οδοντίατροι θα πραγματοποιούν διαγνωστικές ιατρικές εξετάσεις σε παιδιά ηλικίας έως και 17 ετών στα 4 αυτόνομα και πλήρως εξοπλισμένα ιατρία του κινητού πολυατρίου Ιπποκράτης. Είμαστε σήμερα εδώ για να τονίσουμε ξανά τη σημασία της πρόληψης. Και η πρόληψη είναι σημαντική επίσης και στη σωματική υγεία. Όπου υπάρχει υγεία, η πρόληψη είναι σημαντική, γιατί η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία. Με την πρόληψη, λοιπόν, μπορούμε να προλάβουμε χειρότερα συμβάματα και πιο δύσκολες θεραπείες και επόμενες καταστάσεις, σε πολύ αρχικό στάδιο, κάποια βλάβη, οπότε να μην προχωρήσει και να μην έχουμε προβλήματα, αλλά και να αποφύγουμε διάφορα προβλήματα τα οποία μπορούσαν να είχαν συμβεί σε περίπτωση που δεν τα είχαμε δει από την αρχή, δεν τα είχαμε προλάβει. Η πρόληψη, λοιπόν, είναι η καλύτερη θεραπεία και της σωματικής υγείας, όπως και της συνολικής υγείας του ανθρώπου. Και να μην ξεχνάμε ποτέ ότι το στόμα, η κατάσταση του στόματός μας είναι ο καθρέφτης του τι συμβαίνει με την συνολική μας υγεία, καθώς πολλά νοσήματα και πολλές καταστάσεις συνδέονται με την σωματική μας υγεία. Οπότε ξεκινάμε εδώ με τους μικρούς μας φίλους από νωρίς ηλικιακά, ώστε να μπορέσουμε αυτά τα παιδιά να έχουν γερά χαμόγελα και μια ζωή γεμάτη υγεία χωρίς προβλήματα. Είμαστε σήμερα εδώ σε συνεργασία με το Δήμο και με το Χαμόγελο του Παιδιού για να βοηθήσουμε σε ό,τι χρειαστεί και φυσικά να ενημερώσουμε τον κόσμο για να γίνουν δότες εθελοντές μυελού των οστών. Πού βρίσκεται αυτή η προσπάθεια? Μαθαίνει ο κόσμος, ευαισθητοποιείται? Ο κόσμος της Πτολεμαΐδας είναι ήδη πάρα πολύ ενημερωμένος. Βέβαια, λόγω κορονοϊού είχαμε σταματήσει για αρκετό καιρό. Τώρα μας δόθηκε το πράσινο φως, οπότε ξεκινήσαμε με τα μέτρα. Ακολουθούμε το πρωτόκολλο που πρέπει, με την μάσκα, τα γάντια, τα αντισηπτικά, και έτσι ενημερώνουμε τον κόσμο. Ήδη έχουμε κάνει εγγραφές από το πρωί, έχουμε ξεκινήσει. Θα είμαστε εδώ από τη Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι.